Αυτά δεν τα επιλέγεις. Όταν επιστρέφει ο υπάλληλος, εφαρμόζονται οι νόμοι. Και οι διατάξεις. Δεν είναι ό,τι θέλουμε. Ωραία, εσείς ως πρώην βουλευτής δικαιούστε. Έπρεπε να εφαρμόσουν τις διατάξεις. Αυτοί αρνούνταν να εφαρμόσουν τις διατάξεις. Στο δίμηνο τους έστειλα εξώδικο. Και θα ακολουθήσουν και άλλα εξώδικα. Γιατί εδώ υπάρχει ζήτημα πολιτικής δίωξης πλέον. Δηλαδή τι, από τις πράξεις τους και από τις παραλήψεις τους. Γιατί συγγνώμη, αυτό που δεν έχω καταλάβει εγώ είναι το εξής. Από τη στιγμή που επέστρεψες στη θέση σου, στο δημόσιο, υπάρχει κάτι το οποίο είναι αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε. Δηλαδή με κάποιο τρόπο σε πολεμούν και είναι καθημερινό και το βλέπουν κι άλλοι. Ή μπορεί να πούν είναι η ιδέα της Ραχήλ Μακρύ. Μα φαίνεται, όταν στέλνεις εξώδικο για να ζητάς τα αυτονόητα και την εφαρμογή των νόμων. Όχι, εγώ λέω ότι είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζομαι κάποιον άλλον να. Πολιτική δίωξη, γιατί δηλαδή, κυρία να το καταλάβω. Όχι, δεν εξηγήσει τι λέει ο νόμος, γιατί. Ο νόμος λέει ότι είναι αυτοδίκαια όταν θέτεις τον εαυτό σου για υποψήφια στις εκλογές. Ο δημόσιος υπάλληλος, επειδή είναι στην ουσία δεν μπορεί να ασκήσει ταυτόχρονα και τα δύο έργα. Πάβει, αναστέλλεται δηλαδή η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Όταν λοιπόν δεν εκλέγεσαι, επιστρέφεις αυτοδίκαια στην υπηρεσία που ήσουν και με μία απλή αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Αυτοί αρνιόντουσαν πεισματικά επί δύο μήνες να με επαναφέρουν στην υπηρεσία. Έτσι λοιπόν εγώ έστειλα εξώδικο και ζήτησα τα αυτονόητα και τώρα πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι τη διεκδίκηση όσων ορίζει ο νόμος. Τα δεδουλευμένα τα έχουν δώσει μετά. Τι θέσεις σας εννοείται. Φυσικά. Τώρα τι θέση έχετε και ποια θα έπρεπε κανονικά να έχετε. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το Υπουργείο, ότι εγώ είμαι υπάλληλος του ΙΠΕΚΑΜ και δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σαν βουλευτής, είμαι η μοναδική βουλευτής που ως τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος και γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Βουλής, έβγαλα όλα τα άπλυτα τα λερωμένα στη φόρα. Είναι ένα Υπουργείο πάρα πολύ σοβαρό, όπου περνούν δισεκατομμύρια ευρώ και εκεί έχουν γίνει διάφορα. Εγώ λοιπόν αποκάλυψα πολλά από αυτά. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάποιοι δεν επιθυμούν να καθίσω σε μια καρέκλα όπου θα βλέπω και διοικητικά έγγραφα ή θα πρέπει να υπογράφω. Διοικητικά έγγραφα. Να σε βάλουν να κάνεις την καρέκλα. Πρέπει να είναι τρελή. Δεν είναι λοιπόν. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Είστε και με άλλους συναδέλφους σας. Στο γραφείο ή μόνοι σας. Όχι, είμαι μόνη μου. Μόνη από μόνο σου. Σε ένα γραφείο σου. Είναι τέλειο αυτό. Από μόνο σου. Συγγνώμη, πού είναι το γραφείο σου τώρα συγκεκριμένα. Στη Μεσογείο. Πας στη Μεσογείο. Ναι. Και μπαίνεις σε ένα γραφείο, δεν υπάρχει ψυχή γύρω σου. Ψυχή. Είναι το γραφείο σου και ένα τηλέφωνο. Εντάξει, εγώ μπαίνω στους διαδρόμους, ειδικά που μιλάω εκεί πέρα. Είναι το γραφείο, ένα υπολογιστή και ένα τηλέφωνο. Ναι. Αυτό. Εκεί και κάτω και τι κάνεις σήμερα. Τιμωρία. Ναι, τιμωρία. Αφού δεν είμαι τιμωρημένη, γιατί μου κακή δεν έπρεπε. Δεν είναι δικαίωμα να είμαι βουλευτής, ας πούμε. Δεν κάνει δουλειά υπουργείο, αφού δεν παίρνει ούτε έγγραφα, ούτε αλλογραφία, ούτε τίποτα. Καλά, τώρα πας καλά. Αφού θα βάλουν τη Ραχήλ που καταγγέλει τα πάντα να πιάσει έγγραφο του υπουργείου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα όμως θα αρχίσει, περιμένετε, άλλη παραφιλολογία. Άρα σου λέει τσάμπα πληρώνεται. Αυτό, τσάμπα πληρώνεται, θα σου πει τώρα. Δεν κάνει τίποτα όλη τη μέρα. Γιατί λοιπόν είναι εκεί. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά το να κάνω. Αυτό είναι θέμα της υπηρεσίας. Έπρεπε να μου δοθούν αρμοδιότητες. Δεν ευθύνομαι εγώ. Άρα, γιατί δεν μου δώσαν αρμοδιότητες. Εξώδικο τώρα καινούριο για τις αρμοδιότητες. Και αγωγή. Δεν σου δίνουν τίποτα. Και αγωγή, και επειδή ο κύριος υπουργός, ξέρετε, κρύβεται πίσω από το νόμο περί μη ευθύνης υπουργών και πάντα όταν πηγαίνουν στα δικαστήρια, αν φτάσουν ποτέ, πάλι οι πολίτες, αυτοί οι αιώνιοι, πηγαίνουν οι δικηγόροι από το νομικό συμβούλιο του κράτους και τους υπερασπίζονται, θα την πληρώσουν οι υπάλληλοι που ευθύνονται με πειθαρχικά. Που θα έχουν οι ποινικές ευθύνες. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Δηλαδή, για παραλήψεις και. Πας στη δουλειά. Έχεις κάποια συγκεκριμένη δουλειά να πας στο πρωί που κάνεις. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Χτυπάτε κάρτα δηλαδή, όμως, πάτε κανονικά. Την κάρτα κανονικά, πας στο ράδιο σου, ναι, και δεν έρχεται κανείς να σου μιλήσει, να σου χτυπήσει την πόρτα, γελάει. Ισχύει αυτό, τώρα είναι ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, αυτά τα τραγελαφικά συμβαίνουν μόνο σε αυτή τη χώρα. Μήπως δεν έχουν καταλάβει ότι είναι υπηρεσία. Είναι πολύ απασχολημένοι για να διορίζουν από φύτους λυκείου σε θέσεις ειδικών συμβούλων υπουργών και να τους πληρώνουν με μισθούς διευθυντών στο ελληνικό δημόσιο. Όπως υπάρχει κάτι τέτοιο. Βεβαίως, όπως η κυρία Κουντουρά που έχει διορίσει και την κουβαλάει και στην Αμερική σε συνέδριο. Έχει διορίσει σαν διευθύντρια του γραφείου της στο Υπουργείο, απόφυτο λυκείου
και την πληρώνει με τον ανώτατο μισθό στο δημόσιο. Σαν διευθύντρια πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Εκεί γίνονται. Το να δώσουν αυτά τα οποία δικαιούται ο άλλος. Δεν γίνονται γιατί απλά ήταν βουλευτής ή γιατί έχουν πολιτικά θέματα μαζί. Είναι ενδιαφέρον πάντως, και δεν τους μιλάει κανείς. Και βέβαια όχι κιόλας, δηλαδή και ο κύριος, επειδή είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, πώς τον λένε αυτό, το φίλο του Γκαμένου, ναι, που έβαλε εκεί στο δικαιοσύνης, για να στρώσει τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτός είπε ότι είναι εθνάρχης, λέει ο Καραμαλής, είναι εθνάρχης και ο Τσίπρας. Αυτός ο κύριος έκανε αύξηση των συμβούλων του, και καλά συμβούλων που δεν έχουν ούτε τα τυπικά ούτε ουσιαστικά περισσότερη προσόντα. Έκανε στο γραφείο του 10 μετακλητούς και συμβούλους, 5 και 5, με δαπάνη κρατική 200.000 ευρώ. Εκεί αυτά να τα πούνε λοιπόν. Εκεί έπρεπε να κάνει συγκεκριμένη θέση, όμως δεν υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Ναι, μπορούν να καλυφθούν μέσα από τη δημόσια διοίκηση. Αυτό δεν το ξέρεις. Αυτό το σύγχρονο δεν το ξέρεις. Αλλά ότι υπάρχει 13 ανάγκη. Χρόνια έχω διατελέσει. Στο συγκεκριμένο πόστο υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Μπορείς λοιπόν, να κομματικό στρατό δηλαδή. Ναι. Πάντως αύξηση θα πάρεις, Ραχίλ, τώρα. Ναι. Κανόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για σένα ναι. Θα δώσει αυξήσει στου δημοσίου. Λες να το έκανε για μένα. Όχι, δεν το έκανε. Εσύ λέει κάθε που κάθεται. Κοίτα, τα χώνει, αλλά να. Ο ΣΥΡΙΖΑ φροντίζει για του δημοσίου υπαλλήλου. Δεν φροντίζει. Δεν φροντίζει. Κοντά στο βασιλικό που πήγε την κλάστρα. Αλλά εντάξει. Ατύχησαν απλά το ότι εγώ έτυχε να είμαι δημόσιο υπάλληλο.